αύξηση των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το ανεξέλεγκτο αγκυροβόλιο απειλεί τις μαγευτικές παραλίες της Νότια Ανατολικής Λακωνίας. Πετρελοφόρα και φορτηγά που θέλουν να αποφύγουν τις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες δένουν ανοιχτά των ακτών και επιδίδονται σε εργασίες ρυπαίνοντας τη θάλασσα με πετρέλαιο και άλλα βαρέα μέταλλα. Η μαγευτική περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου εκπέμπει σήμα κινδύνου. Όπως καταγγέλουν κάτοικοι και τοπικοί φορείς, ογκώδη τάνκερς, φορτηγά πλοία και κοντέινερς συνεχίζουν να αγκυροβολούν ανεξέλεκτα στην περιοχή ανάμεσα στη Νεάπολη Λακωνίας και την Ελαφώνησο, καθώς και στο βορειοανατολικό τμήμα των Κυθύρων. Τα πλοία αράζουν στην περιοχή είτε επειδή περιμένουν εντολές για να φύγουν να πάνε σε κάποια άλλη περιοχή, είτε γιατί εκτελούνται διαφόρων ειδών εργασίες. Σε αυτά, οι οποίες βέβαια δεν εκτελούνται με νόμιμο τρόπο, εκτελούνται στην ευρύτερη περιοχή γιατί έτσι εξυπηρετούν τους πλειοκτήτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι νόμιμο όμως. Το λεγόμενο πειρατικό αγκυροβόλιο παρατηρείται στην περιοχή την τελευταία δεκαετία. Όπως αναφέρουν κάτοικοι, μόνο τα τελευταία 4 χρόνια έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1000 αγκυροβολίες. Πρόσφατη μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ που πρόκειται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες από την περιφέρεια Πελοποννήσου και αποκαλύπτει σήμερα η ΕΡΤ αναφέρει το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής. Όπως προκύπτει από τη μελέτη, ο πυθμένας της θάλασσας παρουσιάζει έντονη μηχανική διατάραξη. Διαπιστώνονται βαθιές αυλακώσεις από τη χρήση των αγκυρών και κυρίως των αλυσίδων των πλοίων και παρατηρείται σοβαρή καταστροφή της υποθαλάσσιας χλωρίδας. Μεταξύ άλλων, καταγράφηκε η παρουσία ιδιαίτερα επιθετικών οργανισμών, οι οποίοι συναντώνται στον Ινδοειρηνικό και η διασπορά τους σχετίζεται με την αγκυροβολία των πλοίων. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το ανεξέλεγκτο αγκυροβόλιο παρουσιάστηκαν σε ημερίδα στη Νεάπολη Λακωνίας. Στο διάστημα αυτό, ο τόπος ήρθε αντιμέτωπος με περιστατικά ρυπάνσεων ή απειλές ρυπάνσεων. Δεν θέλουμε ούτε να φανταστούμε το ενδεχόμενο ο τόπος να αντιμετωπίσει ένα ατύχημα τύπου πύλου, που 100.000 τόνοι πετρέλαιο θα χυθούν στον όρμο φλεγόμενοι. Το βίντεο ντοκουμέντο που είχε αναρτήσει τον περασμένο Μάιο η Αυγή είναι χαρακτηριστικό. Όπως βλέπουμε στα πλάνα, το συνεργείο που εργάζεται σε πλοίο που έχει αγκυροβολήσει στον όρμο Βιών κάνει επισκευαστικές εργασίες. Αλλάζει λαμαρίνες που έχουν φθαρεί και οξυγονοκολλά τις καινούργιες. Εργασίες δηλαδή που θα έπρεπε να πραγματοποιούνται σε κάποια ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Ιδιαίτερα εκτεταμένη ήταν και η ρύπανση από διαφυγή πετρελαίου στο βορειοανατολικό τμήμα των Κυθύρων πριν από ένα μήνα. Το νότιο τμήμα της Πελοποννήσου μεταξύ της Νεάπολης και της Ελαφωνήσου αποτελεί μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ενταγμένη στο δίκτυο Natura. Στην περιοχή βρίσκεται και το Παυλοπέτρι, η αρχαιότερη βυθισμένη πολιτεία στον κόσμο, που έγινε διεθνώς γνωστή από το σχετικό ντοκιμαντέρ του BBC και που πρόσφατα εντάχθηκε στον κατάλογο του Παγκόσμιου Ταμείου Μνημείων της Διεθνούς Οργάνωσης Arts. Τώρα που το Παυλοπέτρι επελέγει για τον κατάλογο του Παγκόσμιου Ταμείου Μνημείων, έχει παρουσιαστεί σε πολλά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το σημαντικό αυτό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και να εξεταστεί αν υπάρχουν παραβιάσεις σε θέματα ρύπανσης στον όρμο των Βατίκων, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Κάθε χρόνο η ευρύτερη περιοχή των Δήμων Μονεμβασίας, Κυθύρων και Ελαφωνήσου φιλοξενεί περισσότερους από 200.000 επισκέπτες. Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση, καθώς αναμένεται το νέο σχέδιο ειδικού κανονισμού λιμένα σχετικά με την αγκυροβολία πλοίων στον όρμο των Βατίκων. Για τη δραστηριότητα του αγκυροβολίου έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους και οι τρεις δήμοι της περιοχής, καθώς και οι περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου.